Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, διακριτές φίλες και εκλεκτοί φίλοι. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, ειρήνη και δημιουργικότητα. Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόν του Δήμου Αχαρνών μέσα στη βάρη χειμωνιά μεταφορικά και ουσιαστικά συνεχίζει να δημιουργεί. Σήμερα θα απολαύσουμε ένα χριστουγεννιάτικο musical με ίδιες δικές δυνάμεις, το οποίο στηρίζεται από την παιδική χοροδία του Πνευματικού Κέντρου, από την παιδική ορχήστρα και από την Ολυμπιάδα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ όλους για την ατρόα προσέλευση και σας κύριε Δήμαρχε, και σας κύριε Κατσαβρή που φροντίσατε να έχουμε τόσο κόσμο. Περισσότερα η Ολυμπία Δραγούνια. Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ αγαπημένοι φίλοι. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε μία παράσταση μουσικοχορευτική που λέγεται «Χρυσάνθημα στο χιόνι». Είναι ένα παραμύθι από τον συγγραφέα Κουτσιαρή Βασίλη, το οποίο το διασκεύασε ο κύριος Κωνσταντινίδης, έκανε μια θεατρική διασκευή, καθώς είχε και την μουσική επιμέλεια όλου του έργου. Ο αγαπημένος μας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, που είναι ο δάσκαλος της χοροδίας, καθώς και της παιδικής ορχήστρας. Λοιπόν, αυτή τη διασκευή, όσο μπόρεσα τη σκηνοθέτησα, έκανα και τις χορογραφίες. Φυσικά βοήθησαν όλα τα παιδιά, οι αθλήτριες, οι Ολυμπιάδες και τα υπόλοιπα παιδιά. Και την ερμηνεία την κάνει η ηθοποιός, η Ιφηγένεια Στάικη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καθανδρή που οργάνωσε όλη αυτή τη βραδιά και μας έφερε κόσμο, γιατί εμείς θέλουμε αυτό που κάνουμε να το βλέπετε, να χαίρεστε, να διασκεδάσετε μαζί μας, να χαίρονται και τα παιδιά που τους βλέπετε. Η ίδια παράσταση ξαναπέχτηκε στο Τρακομακεδόνης με μεγάλη επιτυχία. Δήμαρχε, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που και εσύ το διαφήμισες. Αυτό είναι μια δουλειά που γίνεται καθαρά από μεράκι, οπότε πρέπει να τα ενισχύετε από όλους. Ξέρουμε ότι έχουμε την αγάπη σας. Τι παραβλέπουμε. Λοιπόν, βρίσκεται εδώ επίσης ο αντιδήμαρχος. Θυμίστε μου το όνομά σας, συγγνώμη. Μίχας Γιάννης, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ο Λαμπρινός Πλατυπόδης, όπως πάντα, βρίσκεται πίσω από όλη την προσπάθεια του Πνευματικού Κέντρου, ο αγαπημένος μας Λαμπρινός. Ο Σπύρος Σταματιάδης, που υπήρξε αντιπρόεδρος και τώρα είναι μέλος του Πνευματικού Κέντρου Αχαρνών Θρακομακεδόνων. Στηρίζουμε όσο μπορούμε, καθώς και εγώ, το Πνευματικό Κέντρο και θέλουμε τη στήριξη όλων. Το έχουμε ανάγκη και εμείς και κυρίως τα παιδιά. Βρίσκεται εδώ η Κοχλίου Κατερίνη, υποδιευθύντρια του Δημοτικού Οδείου. Η Αμαλία Φαμελιάρη, καθηγήτρια πιάνου Λυκείου Ελληνίδων. Ο κύριος Φούκας Ιωάννης, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δημοσιογράφοι, Γιώργος Νιώρας από την Αχαρναϊκή, πάντα εδώ κοντά μας αγαπημένος Γιώργος. Ο Κώστας Ζήγυρης από το Ελεύθερο Βήμα. Ο γνωστός βιντεολήπτης Θοδωρής Καγκαράκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η υπεύθυνη γραμματεία της Ολυμπιάδας Τραγωμακεδόνων, κυρία Σάσα Φίλη. Και ευχαριστούμε επίσης πολύ τον Δημήτρη Ναυροζίδη που μας καλύπτει το ρόλο του Άι Βασίλη καταπληκτικά. Λοιπόν, Αχαρνόραμα. Ευχαριστούμε πολύ το Αχαρνόραμα. Πώς είναι το όνομά σου? Α, Παπασταματίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τους συντελεστές της παράστασης και να ξεκινήσουμε από την παιδική ορχήστρα. Μαλβίνα Σταματιάδη. Σήκω, Μαλβίνα. Πλήθρα Φλάουτο. Μαργαλέτα Πλατυπόδη. Επίσης, Πλήθρα Φλάουτο. Στάθης Πλατυπόδης. Βιολή Σαξόφωνο. Δεν είναι τυχαία τα παιδιά του κύριου Πλατυπόδη, καθώς και του κύριου Σταματιάδη. Κωστής Βάλιος, ο μικρός μας Κωστής, βιολί. Και περνάμε
στα κορίτσια της αθλήτριας της Ολυμπιάδας που ερμηνεύουν και τους ρόλους του έργου. Νικολίνα Κανέλου. Στο κρεβάτι της. Νικολέτα Μέμου. Κωνσταντίνος Ναυροζήτης. Νικολέτα Μέμου, σε είπα. Δανάη Κατοπόδη. Βικτόρια Ναυροζήτου. Μιλτόρ Φανάκου. Φίβιορ Φανάκου. Ελένη Καραβαγγέλου. Κωνσταντίνα Καργαράκη. Μαριλένα Ξενοπούλου. Μαρία Καμπαρίδα. Και Νάντια Ξενοπούλου. Και συνεχίζουμε με τα παιδιά της χοροδίας. Μαριάννα Παγώνη. Κωστής Βάλιος. Δανάη Κατοπόδη. Κωνσταντίνα Δεναξά. Μαρία Δεναξά. Ελισάβετα Στάρη. Ναυσικά Τσιαρτσιόνη. Θοδόρα Γκουρουγιάννη. Έλλη Νικοπούλου. Γεωργία Σιδηροπούλου. Λίδα Ντόκα. Μαρία Παρασυράκη. Και Μέρη Σαντεροπούλου. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά και να έχετε μια πολύ καλή χρονιά. Θα σας παρακαλούσαμε να πάρετε τα φώτα στην πλατεία, να ξεκινήσουμε. Κάθε λάθο έχουμε κάνει. Έχουμε βρει το φω τη σκηνή και έχει μείνει το φω τη πλατεία. Κάτι ανάποδα έχετε καταλάβει. Να μείνει τη σκηνή στο φω τη μέρα και να σβήσει τη πλατεία αν γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να παίξετε εσεί για μα. Και χαρούμενοι. Κι αν καμιά φορά κάποιος περνούσε δυσκολίες οικονομικές, αμέσως το μάθαιναν στο χωριό και όλοι μαζί τον βοηθούσαν μέχρι να έρθουν καλύτερες ημέρες ή μέχρι να ετοιμαστεί η νέα του σοδιά. Έτσι ήταν όλοι αγαπημένοι. Και αυτό το χωριό γέμισε από καλημέρες. Καλημέρα κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα Μανολάκη. Μα καλημέρες αληθινές, που όποιος τις έλεγε φορούσε το καλό του χαμόγελο, που ήταν πέρα για πέρα πραγματικό. Όχι σαν κάτι καλημέρες που ακούω από κάτι παιδάκι με κλειστό το στόμα και τις λένε με τα μάτια κατεβασμένα «Καλημέρα,
για να μην θυμηθώ τους άλλους που κόβουν το καλή και το κάνουν μέρα. Πες και το καλή, άνθρωπέ μου. Πες και το καλή, γιατί έτσι σκιάζομαι. Μέρα. Αλλά με αυτά και με τα άλλα που σας λέω, ξεχάστηκα και δεν βγήκαν από τα κάλαντα. Σας αφήνω λοιπόν και τρέχω γρήγορα. Και δεν είναι σωστό να είναι άνω κάτω το δωμάτιό σου. Αλλά εντάξει, μαμά. Θα φτιάξω τα παιχνίδια που μου παίρνετε κάθε φορά που νιώθετε άσχημα. Τι λες, δεν ακούω. Τίποτα, τίποτα, μαμά, μαζεύω. Παιχνίδια έτσι, παιχνίδια αλλιώς. Ωραία είναι όλα αυτά τα δώρα, μα. Ένα δώρο το περιμένω κάθε χρόνο ανυπόμονα. Αυτό που θα φέρει ο Άγιος Βασίλης. Κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς παθαίνω το ίδιο. Λέω πως δεν θα κοιμηθώ και θα τον περιμένω. Μα στο τέλος με παίρνει ο ύπνος. Φέτος όμως δεν θα την ξαναπατήσω. Μόλις ακούσω τα βήματα στη στέγη, θα τρέξω μπροστά στο τζάκι και θα τον περιμένω. Λες να σηκώθει κανένα σύννεφο σκόνης και να μην το δω. Να θυμηθώ μεθαύριο να καθαρίσω την καμπινάδα. Πρέπει επιτέλους το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως η μαμά και ο μπαμπάς λένε πως όταν ήμουν 3 ετών είχε έρθει. Αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Έτσι πολλές φορές ονειρεύομαι πως έρχεται ο Άγιος Βασίλης και με παίρνει στην αγκαλιά του. Με χαϊδεύει και τον γερνάω κουραβιέ. Μετά μου δίνει ένα δώρο και φεύγει. Φέτος λοιπόν θα τα καταφέρω. Άλλωστε το μόνο που χρειάζονται τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν είναι αποφασιστικότητα και πυγμή. Έτσι δεν μας είπε ο κύριος στο σχολείο. Να ξέρετε πως δεν φτάνει να ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να το κατακτάτε και να το προετοιμάζετε. Θέλει πυγμή και στόχευση! Εγώ λοιπόν το έχω προετοιμάσει. Και θα το κατακτήσω χωρίς να χάνω το κουράγιο μου. Thank you.
Είναι όλα στη θέση τους. Δεν πήρε ύπνος. Ωραία, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας χωρίς να φοβόμαστε ότι μπορεί να μας ακούσει. Α, καλά που κινήθηκε νωρίς για να προλάβω και τα μαγαζιά. Τελικά, τι δώρο να της πάρουμε φέτος. Να της πάρω ένα αεροπλανάκι. Έχω δει κάτι τρομερά που πετάνε σαν αλκινά. Ή να της πάρω ένα τρενάκι. Τι είναι αυτά που λες. Το μεγάλο κόκκινο κουκλόσπιτο που ζήτησε στο γράμμα, το ξέχασες. Το γράμμα. Φρόντισε μόνο να το βάλεις κάτω από το δέντρο αργά το βράδυ. Πέρσι παραλίγο να σε δει και να τα χαλάσεις όλα. Για σκέψου τι απογοήτευση θα ήταν να μάθει πως εσύ της φέρνεις το δώρο της. Γιατί, τι σημασία έχει ποιος φέρνει το δώρο. Για να είναι δώρος το φέρνει κάποιος που σ' αγαπάει. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στον κόσμο που να αγαπάει περισσότερο ένα παιδί από τη μάνα του και ο πατέρας του. Εγώ για αυτή την αγάπη θα μπορούσα να γίνω όχι μόνο ο Άγιος Βασίλης, μα και Πόμπος Σουγκαράκης. Αρκεί να δω το παιδί μου ευτυχισμένο. Τώρα που το λες, θυμάσαι που ήταν 3 ετών και δίθηκα στα κόκκινα και της έδωσα το δώρο της. Πώς έλαβα τα μάτια της. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν είναι 3 χρονών, είναι 10. Γι' αυτό πρόσεχε. Καλά, καλά, καλά. Θα προσέχω. Πάω να της πάρω. Πώς το μάθω, κουκλώσουμε το. Ναι, εντάξει, πάμε το πάνω. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Δεν υπάρχει. Αγέννη. Δεν υπάρχει. Η κόκκινη στολή. Δεν υπάρχει. Το έλκυθρο, η τάραντη. Τόσα ψέματα. Είστε ψεύτες. Δεν σας αγαπώ. Δεν σας... Καλά μου. Σας αγαπώ, μα δεν το περίμενα. Τόσα ψέματα. Ψέματα, ψέματα.
ιερατό. Εσύ είσαι ιερατό. Ναι, εγώ είμαι. Μα εσείς ποιος είστε και τι θέλετε στο δωμάτιό μου? Θα βάλω τις φωνές. Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Η μαμά σου μου είπε να κοιμηθώ εδώ το βράδυ γιατί έχει πέσει τόσο χιόνι που ξέμεινα έξω την πόρτα σας. Πολύ καλή είναι η γονή σου και ευγενική. Όταν δεν λένε ψέματα, καλή είναι. Το ήξερες πως δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης? Δεν υπάρχει πια, αλλά υπήρχε. Έζησε πριν πολλά χρόνια, σε ένα μέρος μακριά από εδώ, την Κεσάρια. Αλήθεια? Ναι, μικρή μου. Δεν φόρουσε κοκκινά ρούχα, ούτε σκούφο στο κεφάλι, ήταν απλά ντυμένος, χωρίς φανταχτερά ρούχα. Βοήθησε τους ανθρώπους, μεγάλους και παιδιά, και ονειρεύτηκε έναν ομορφότερο κόσμο. Πολλοί άνθρωποι μετά το θάνατό του ακολούθησαν το παράδειγμά του όπως και οι γονείς. Φροντίζουν τα παιδιά τους, τους προσφέρουν όλη τους την αγάπη χωρίς ανταλλάγματα και ελπίζουν πως και αυτά με τη σειρά τους θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Όπως θα ήθελα και εγώ, όπως θα ήθελα και ο πραγματικός Άγιος Βασίλης. Όσα παιδιά τα καταφέρουν, ανταμείβονται. Μπορεί η ανταμοιβή τους να είναι ένα φιλί ή μια αγκαλιά τους γονείς. Μπορεί να είναι ένα δώρο από τον πραγματικό Άγιο. Ναι, γλυκιά μου, την πρωτοχρονιά, ο Άγιος αφήνει λευκά χρυσάνθεμα έξω από την πόρτα τους. Ουάου! Δώρο από τον αληθινό Άγιο! Και πώς το κερδίζει κανείς αυτό? Μόνο όταν δίνουμε με την ψυχή μας, όπως ακριβώς και εγώ, όπως ακριβώς και ο Άγιος. Μα εσείς τα παιδιά είστε ευλογημένα. Στη ψυχή σας φωλιάζει η αγάπη και η καλοσύνη και ο Θεός είναι πάντα μαζί σας. Γι' αυτό σου λέω, μη στεναχωριέσαι, χαμογέλα και άλλαξε τρόπο ζωής. Μάθε να δίνεις. Αν έχεις τα λεφτά, δες τα πετακτά κι ας πίνε σε αυτή τη γειτονιά. Βοήθησε κι εσύ λίγο να χαρεί, χαμογέλο ξανά να γεννηθεί. Φύγε ξεκαθούμενα μπορείς, δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Βγαίνεις στη ζωή, βγαίνεσαι κι εσύ και να προλαβαίνεις τη στιγμή. Ξυπνήσαμε. Συγγνώμη, μα εδώ με τον παππούλι είπαμε ένα τραγούδι. Ξέρεις,
Καλά έκανες και τι είπες να μείνει απόψε εδώ. Ποιο παππούλι. Πού είναι. Πού πήγε τον έδιωξες. Ποιο παιδί μου. Εδώ δεν ήταν κανείς όταν ήρθα. Και σε διαβεβαιώνω πως δεν έφερα κανέναν από τους παιδιά μας. Κι όμως ήταν εδώ ένας γέροντας που μου είπε πολύ ωραία πράγματα. Μου έμαθε πως πρέπει να προσφέρω και να αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Να τους βοηθάω και να ονειρεύομαι έναν καλύτερο κόσμο, όπως και εκείνος. Ή μάλλον, όπως ο Άγιος Βασίλης. Στο τέλος, με είπε ευλογημένη και αρχίσαμε να τραγουδάμε. Τι σημαίνει, μαμά, ευλογημένη? Όλα τα παιδιά είστε ευλογημένα. Γιατί βλέπετε πράγματα που εμείς οι μεγάλοι δεν μπορούμε να δούμε. Έλα τώρα. Έλα, πάμε να ξαπλώσεις. Πρέπει να κοιμηθείς, ξημερώνουν Χριστούγεννα. Και σε λίγο πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Σφίξε κάτω πέρα μπορείς. Του Χριστού να μας δώσει φώτιση και ένα αναλόγιο. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Μα με συγχωρείτε εμένα γιατί τώρα έχω δουλειά. Τι δουλειά. Σε λίγο θα έρθουν όλα τα παιδιά του χωριού να τους χαρίσω μερικά από τα παιχνίδια μου. Ή μπορεί και όλα τα παιχνίδια μου. Α, αυτό θα το δώσω στον Νίκο που μου το έχει ζητήσει μια φορά και εγώ το έκλειψα για να μην το δει. Αυτό στη Μαρία. Αυτό στη Δήμητρα. Αυτό στο Γιώργο. Α, αυτό που να το δώσω. Α, να το δώσω στον Κωστή. Πρέπει να κερδίσω τα χρυσάνθεμα. Πρέπει να κερδίσω το δώρο από τον αληθινό Άγιο. Τι είπε πως πρέπει να κάνω. Να δίνω. Λοιπόν, θα τα δώσω όλα. Θα γίνω πρωταθλήτρια στο δώσε. Αυτό για την Αμαλία. Αυτό για